Ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αποτελεί μια ολιστική και βιώσιμη λύση για όσους οφείλουν στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή τράπεζες, σέρβισερς και επίσης οφειλές προς τρίτους, οι οποίες βεβαιώνονται στα δημόσια ταμεία. Για να δούμε λοιπόν τώρα ποιους αφορά αυτός ο μηχανισμός. Αφορά εκείνους οι οποίοι έχουν οφειλές προς όλα τα παραπάνω που αναφέραμε και οι οποίες οφειλές είναι μεγαλύτερες από τις 10.000 ευρώ και αφορούν βέβαια, όπως τα λέγαμε, ληξιπρόθεσμες οφειλές ή εξυπηρετούμενες ή ρυθμισμένες οφειλές, οι οποίες όμως αυτές οι οφειλές αφορούν ανθρώπους οι οποίοι και επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα και επαγγελματίες και ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τον οποίο όμως η οικονομική θέση έχει γίνει δυσκολότερη σε ποσοστό 20%. Να δούμε τι περιλαμβάνει τώρα ο μηχανισμός, ποια είναι οι ευεργεσίες, ποια είναι τα ωφέλη. Πρώτον, υπάρχει κούρεμα μέχρι 28% στο κεφάλαιο, στις προσαξίσεις, στα πρόστιμα, στα τέλη, στους στόχους. Δεύτερον, υπάρχει σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 3 χρόνια, 3% στο σύνολο της οφειλής. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να παίρνει κάποιος αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και επομένως δίνει διέξοδο σε πολλές δεκάδες προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα και οι ιδιώτες και οι επιχειρηματίες. Μέσα από αυτό το μηχανισμό δίνεται η δυνατότητα να γίνει συνολική ρύθμιση του χρέους όλου. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι πλέον αναστέλλεται μέσα από αυτή τη διαδικασία κάθε ατομική ή συλλογική διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή, όπως τα λέγαμε, κατασχέσεις, πληστηριασμοί και άλλα. Και το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπηρετηθεί αυτός η απόφαση ένταξης σε αυτό το μηχανισμό, γιατί αν δεν πληρωθούν 3 δόσεις ή το 3% της συνολικής οφειλής προς ένα πιστωτή, ο πιστωτής τότε λοιπόν θα προσφύγει και θα σταματήσει η ρύθμιση ως προς τον πιστωτή αυτό. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχουν ανάγκη ειλικρινά πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εκτεθειμένοι σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς δίνεται δυνατότητα 200 μέχρι και 240 δόσεις για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και τις εφορίες, ενώ οι δόσεις για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες και σέρβισερς, ανέρχονται στις 420. Ας πέψουν λοιπόν σε εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου για να κάνουν ο κόσμος τις ρυθμίσεις του.